Αφού σας δώσω το λόγο που αναρωτήσατε, έτσι από πρακτική άποψη, την πρακτική αλυσίδα, μια κοπέλα 21 ετών δεν θα κάνει βεβαίως pap test. Όχι. Κατά κανόνα όχι. Θα κάνει βέβαια κάποιο τεστ ενδεχομένως επειδή θα έχει ενοχλήματα, θα είναι συμπτωματικό. Συνεπώς έχει τη μόλυνση. Ένα λεπτό. Ναι. Τα κονδυλώματα συνήθως οι κοπέλες. Μια τα κονδυλώματα για το 16-18. Κανένα απολύτως σύμπτωμα δεν έχει η κοπέλα. Κανένα απολύτως σύμπτωμα. Συνεπώς πώς θα ξέρει, και επειδή είναι δεδομένη η νόσο από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή το ποσοστό των μόλυνσεων είναι σημαντικό, πώς γίνεται το προληπτικό έλεγχος πέρα από τα εμβόλια. Δεν γίνονται εμβόλια. Δηλαδή, πώς τα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε να πω. Καταλαβαίνω. Η συχνότητα και η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου σε κοπέλα 21 ετών είναι πολύ, πολύ κάτω από τη μονάδα. Άρα λοιπόν, αν έρθει η γυναίκα στο γιατρείο διότι ξέρω εγώ, πονάει η κοιλιά της, θα τη δει ο γιατρός και μπορεί να δει τον τράχυλο, να κάνει και ένα pap test ή να κάνει μια κολποσκόπηση. Αλλιώς δεν θα έρθει. Αλλά δεν κινδυνεύει πολύ γιατί το ξαναλέω, είναι τόσο ελάχιστο το ποσοστό που. Το δεύτερο ερώτημα. Σε μια κανονική κοπέλα, 35 ετών, με παιδιά, θα πάει βέβαια στον γυναικολόγο της, θα κάνει το pap test ενδεχομένως. Και εκεί θα εντοπίσει ο γυναικολόγος την πάθηση, αν έχει πάθει. Ας πούμε, ναι. Μετά έχουμε εμείς δυνατότητα να κάνουμε το HPV DNA test. Υπάρχει, μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και γιατί, συγγνώμη αμέσως, γιατί να το κάνουμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε και γιατί. Θα το κάνουμε για να βρούμε ποιος τύπος υπάρχει για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του κινδύνου. Γιατί όπως σας έδειξα, είναι άλλο να υπάρχει ο 16 και άλλο να υπάρχει ο 66 ή ο 49. Έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει έλεγχος αντισωμάτων? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Σας είπα το γιατί. Δεν έχουμε ιεμία, δεν έχουμε δημιουργία επαρκούς αντιγονικής, αντισωματικής κάλυψης. Και επίσης βεβαίως, αν υπάρχει όριο ηλικίας σε μια νέα γυναίκα για να κάνει το εμβόλιο. Η κόρη μου είναι 22 χρονών και κάπου υπήρξε με τον γυναικολόγο της μια συζήτηση ότι από αυτή την ηλικία και μετά ίσως και να μην χρειάζεται να γίνει. Το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει θετική δράση και προστασία σε γυναίκες μέχρι 45 ετών και αυτή τη στιγμή και για άντρες μέχρι 26 ετών. Αυτά είναι τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα. Πρακτικά, αν θέλετε τη δική μου την άποψη, το εμβόλιο είναι για όλους, άντρες και γυναίκες από την ηλικία των 9 ετών μέχρι τουλάχιστον τα 45-50. Ποιο εμβόλιο, συγγνώμη λίγο. Κύριε Τζότζη, πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει η ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο? Μέχρι στιγμής η ανοσία, γιατί τώρα γίνεται το εμβόλιο, είναι καινούργια πράγματα αυτά. Έχουμε πλήρη αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή περίπου για 9 χρόνια. Τεκμηριωμένη. Όσο περνάει ο καιρός, αυξάνει και η. Ποιο ακριβώς εμβόλιο θα συμβουλεύατε να κάνω? Αυτή την ερώτηση, συνάδελφε, δεν έπρεπε να την κάνεις. Λοιπόν, παρουσίασα τα εμβόλια και λέω ότι υπάρχουν υπέρ και κατά. Έχει δύο κόρες. Πώς? Υπάρχουν υπέρ και κατά. Το ένα υπέρ είναι φεριπίν του ενός εμβολίου ότι προφυλάσσει και από τα κονδυλώματα. Το άλλο εμβόλιο έχει υπέρ ότι έχει μεγαλύτερη αντιγονικότητα από ό,τι φαίνεται. Ο τίτλος των αντισωμάτων που προκαλεί είναι υψηλότερο, γιατί έχει ένα άλλο έκδοχο. Ανάλογα θα κρίνει ο γιατρός, δηλαδή σε μια γυναίκα η οποία είναι 40 ετών και θέλει να κάνει το εμβόλιο. Ο κίνδυνος να αποκτήσει κονδυλώματα είναι πολύ μικρός, θα έλεγα, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Γεια σας. Σε έναν άντρα που έρχεται στο ιατρείο. Ναι, ναι. Και έχει εμφανείς βλάβες. Ναι. Είναι σωστό να πάρει κάποιος κάποια βιοψία για να δει το, μάλλον να κάνει το DNA test για να βρει το τύπο του HPV από το οποίο έχει προσβληθεί ή όχι? Θα σας πω. Εάν είναι κονδυλωματώδης η βλάβη, δεν έχει νόημα. Το 90% των κονδυλωματωδών βλαβών οφείλεται στους τύπους 6 και 11, που είναι οι γνωστοί, καλοήθεις τύποι κλπ. Εάν είναι μια βλάβη η οποία πιθανολογείται να είναι προκαρκινική, ναι, εκεί έχει νόημα. Αν είναι ο 16, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Αν είναι ένας άλλος, είναι μικρότερος. Καταλάβατε? Μπολομίτης λέγομαι από Αθήνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν κάποιος άντρας είναι φορέας του ιού υποκλινικός, δηλαδή δεν έχει κάποια εμφανή βλάβη. Και κάποιος ο οποίος έχει εμφανή κονδυλώματα, υπάρχει διαφορά στη μεταδοτικότητα? Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει εμφανή κονδυλώματα μπορεί να μεταδώσει πιο εύκολα σύντροφό του τον ιό από ότι αν. Ναι, δεν είναι συνάρτηση αυτού. Η μεταδοτικότητα ημί είναι συνάρτηση από ό,τι φαίνεται δύο παραμέτρων.
Ο ένας είναι η λεγόμενη, όσο κι αν είναι ασαφές αυτό, και μάλιστα έχω παρακαλέσει έναν ειδικό ανοσολόγο να μιλήσει για την περίφημη άμυνα του οργανισμού στο meeting. Λοιπόν, η άμυνα του οργανισμού θεωρείται ότι είναι ο παράγων ο οποίος καθορίζει γιατί εγώ θα μολυνθώ και θα εμφανίσω αλλίωση, ενώ εσύ θα μολυνθείς και δεν θα εμφανίσεις αλλίωση. Και δεύτερον είναι και αυτό που είπαμε πριν, ένα είδος των ενδογενών και εξωγενών παραμέτρων. Αν καπνίζει το άτομο, κινδυνεύει περισσότερο. Αν έχει πολυμορφισμό στο P53, κινδυνεύει περισσότερο να μολυνθεί και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι αν είναι κονδυλωματώδης ή μη κονδυλωματώδης η βλάβης, αλλά ποιο είναι το background. Ναι. Από ποιο σημείο και μετά, πότε θα πρέπει να συστήσουμε συστηματικό έλεγχο για ενδεχόμενα άλλα νοσήματα, ανεπάρκειας? Σαφώς συνδέεται. Πότε όμως θα πρέπει ο ουρολόγος να συστήσει τον ασθενή του να κάνει έλεγχο? Ο ουρολόγος δεν θα συστήσει τον ασθενή του να κάνει έλεγχο. Δεν χρειάζεται να κάνει έλεγχο. Εάν είναι γυναίκα και έχει λύκο, εάν έχει AIDS, τέλος πάντων, ή αν παίρνει κορτιζόνη και αν έχει έκπτωση της ανοσιακής απάντησης, είναι καλό, φερειπίν ο ουρολόγος να πει, οπωσδήποτε πρέπει να πας στον γυναικολόγο να κάνεις τεστ Παπα-Νικολάου, είσαι σε αυξημένο κίνδυνο. Θα ήθελα να μας πείτε αν γνωρίζετε κάτι για θεραπευτικά εμβόλια που έχετε αναφέρει νωρίτερα ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν, αλλά από 2002 τουλάχιστον έχω διαβάσει ότι έτρεχαν τότε ερευνές ταυτόχρονα με το προληπτικό εμβόλιο και μέχρι τώρα, επειδή δεν έχει βγει, σίγουρα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Αν γνωρίζετε κάτι πάνω. Δεν προχωράει ακόμα η ιστορία αυτή. Στο ΕΔΙΟ υπάρχουν προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη. Μία γυναίκα ή ένας άνδρας ο οποίος έχει ήδη νοσήσει και έχει θεραπευτεί με την μέθοδο της αφαίρεσης ή οτιδήποτε άλλο, έχει νόημα να κάνει μετά εμβόλιο, ναι, ιδιαίτερα είναι νεαρός? Ναι, ναι, έχει δειχθεί ότι οι γυναίκες αυτές και οι άνδρες, φαντάζομαι, έχουν λιγότερες πιθανότητες να επανεμφανίσουν υποτροπή από ό,τι αν δεν εμβολιστούν. Το DNA τεστ, μια πρακτική ερώτηση. Στον άντρα, πώς γίνεται, τι ιστό παίρνουμε, ιστό, υπήχρησμα, σάλιο, τι υλικό? Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κανονικά λέμε ότι δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να γίνεται. Εάν είναι να γίνει, μπορεί να γίνει σε δείγμα ιστού, όπως είπε ο συνάδελφος. Αν κάνετε μια βιοψία, δηλαδή, μπορείτε να ζητήσετε τον παθολογανατόμο να βάλει αυτά τα ειδικά ζουμιά που βάζουν επάνω και είναι ειδικά για τον 16 κλπ. Να βρει αν υπάρχει εκεί στον ιστό ο ιός. Εάν δεν υπάρχει βιοψία, τότε θα πάρετε ακριβώς ένα επίχρησμα από την περιοχή της ουρίθρας, έτσι, της βαλάνου κλπ. Και θα το δώσετε, ελπίζοντας ότι έχετε κύτταρα αρκετά. Θα πρέπει να φροντίσετε να πάρετε αρκετά κύτταρα. Στο μοριακό εργαστήριο που κάνει την ανάλυση αυτή. Όχι κυταρολογικό εργαστήριο, μοριακό. Άρα DNA ψάχνει. Ναι, ναι, ναι.